Ξεκίνησαν, κυρίες και κύριοι, σεισμικές έρευνες νότια της Πελοποννήσου και δυτικά της Κρήτης για τη διερεύνηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Ήδη το ερευνητικό σκάφος Anchor Swift βρίσκεται στην περιοχή προκειμένου να χαρτογραφήσει μια περιοχή 40.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, κάτι που εκτιμάται ότι θα πάρει περίπου 2 μήνες. Οι ειδικοί, μάλιστα, κάνουν ιδιαίτερα αισιόδοξες εκτιμήσεις, αφού σε παλαιότερες έρευνες έχουν εντοπιστεί αποθέματα περίπου 600 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Η ιστορική στιγμή της έναρξης σεισμικών ερευνών στην Κρήτη είναι πλέον γεγονός. Το σεισμογραφικό Anchor Swift ξεκίνησε να απλώνει καλώδια που στέλνουν κύματα ώστε να αποτυπώσουν τη γεωλογική δομή του βυθού. Είναι μια περιοχή η οποία σαρώνεται αυτή τη στιγμή σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, προκειμένου να μπορέσει η εταιρεία μετά την επεξεργασία των σεισμογραφικών δεδομένων που θα συλλέξει για διάρκεια περίπου 6-9 μήνες να επιλέξει που θα κάνει διόντες. Οι σεισμικές έρευνες θα διαρκέσουν 1 με 2 μήνες από την κοινοπραξία ExxonMobil και Ελληνικών Πετρελαίων σε μια περιοχή 40.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων που έχει δεσμεύσει το πολεμικό ναυτικό με τις σχετικές ναύτεξ που εξέδωσε. Οι κοιλίδες που βλέπετε νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης με το κίτρινο χρώμα είναι η στόχη που επικεντρώνει το σεισμογραφικό. Εδώ έχουν εντοπίσει παλαιότερες μελέτες κοιτάσματα υδρογονανθράκων ύψους 600 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου. Οι προκατακτικές αξιολογήσεις υποδηλώνουν κοντά στα 600 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ανακτήσιμα αποθέματα. Είναι ένα μέγεθος πολύ σημαντικό, με την έννοια ότι πάνω από τα 250 είναι εμπορικά, 300 είναι εμπορικά αξιοποιήσιμα. Μεγάλες προσδοκίες γεννά και η περιοχή 10 δυτικά της Πελοποννήσου, που έχουν μισθώσει τα ελληνικά πετρέλαια και ετοιμάζονται για έρευνες σε μια έκταση 3.420 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Σε πολύ πιο προχωρημένο στάδιο είναι το μπλοκ στο Ιόνιο Πέλαγος, στα όρια της ΑΟΣ με την Ιταλία, όπου η κοινοπραξία Energy and LP συλλέγουν τρισδιάστατα στοιχεία σε μια περιοχή 2.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Εγώ είμαι βαθιά πεισμένος ότι θα ανακαλύψουμε έναν θησαυρό ο οποίος είναι πολύ χρήσιμος για την ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης. Το μπλοκ 2 στο Ιόνιο Πέλαγος μοιάζει ότι είναι το περισσότερο όριμο, καθώς έχουν ξεκινήσει ήδη από την 1η Νοεμβρίου τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες. Υπάρχει πολιτικό αποτέλεσμα λόγω της διευθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία, μικρότερα τα βάθη, άρα από εκεί ίσως αναμένουμε κάποια θετικά αποτελέσματα γρηγορότερα από όλες τις άλλες περιπτώσεις. Πράγματι, οι μελέτες που έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια στο βυθό της Ελλάδας θέλουν την ύπαρξη σχεδόν 2-3 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου, ποσότητα που εκτιμάται σε περίπου 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ο στόχος είναι τα αμέσως επόμενα χρόνια, από το 27 και μετά, να έχει ξεκινήσει η παραγωγή φυσικού αερίου όπου είναι εφικτό. Κινούμαστε με εντελώς διαφορετικούς ρυθμούς. Δεν σας κρύβω ότι είναι στόχος μας να επιτύχουμε αυτό το που θα μπορούσα να το αποκαλέσω ως παγκόσμιο ρεκόρ. Η τεράστια αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας στην διεθνή ενεργειακή σκακέρα προκαλεί, όπως ήταν αναμενόμενο, τριγμούς στη γειτονική Τουρκία και το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Bizim Libya ile yapmış olduğumuz kıta sahanlığı ve münasır ekonomik bölge anlaşmasını bozmak, 12 mile Girit'te çıkararak. Şimdi biz o anlaşmayı yaptığımızda şurada Girit'i 6 mil karasuyu olarak aldık ve hatta şöyle bir oyuk vardır, öyle gider Libya'ya kadar. Şimdi onların amacı bu oyuğu genişletip bizim anlaşmamızı bozmak istiyorlar. Η Ελλάδα υλοποιεί ένα σχέδιο πολύ καλά προετοιμασμένο, απολύτως σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο και απολύτως ενταγμένο στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τα πρώτα αποτελέσματα από τις σεισμικές έρευνες στην Κρήτη αναμένονται την περίοδο των Χριστουγέννων. Πάμε να μάθουμε περισσότερα όμως για το Anchor Swift, το σύγχρονο ερευνητικό σκάφος που έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας τις έρευνες στην περιοχή. Βασικό του εργαλείο είναι ένα καλώδιο 12 χιλιόμετρων, το οποίο αποτελεί τα μάτια και τα αυτιά των ερευνητών. Είναι ένα από τα πιο σύγχρονα ερευνητικά πλοία. Το Anchor Swift, το οποίο ανήκει στην εταιρεία PGS, έχει πλέον μία αποστολή. Να σαρώσει όλη την περιοχή δυτικά της Κρήτης και της Πελοποννήσου, που δεσμεύτηκε με νέα ναύτεξ. Βασικό εργαλείο της έρευνας θα είναι ένα καλώδιο ακτίνας 12 χιλιόμετρων, το οποίο θα καταγράψει δεδομένα ακόμη και σε βάθος 5 χιλιόμετρων. Με αυτά τα δεδομένα θα μπορέσουμε να δούμε σε
πολύ ικανοποιητικό βαθμό τις δομές που υπάρχουν στο υπέδαφος σε ένα πολύ μεγάλο βάθος. Ας το πούμε περίπου πάνω από τα 4 χιλιόμετρα, ίσως 5 χιλιόμετρα βάθος από το πυθμένα της θάλασσας. Θα ξεκινήσουν να στέλνουν κύματα υποηχητικά, τα οποία θα λαμβάνουν αυτά τα υδρόφωνα τα οποία κρέμονται από πίσω, με τα καλώδια πίσω από τα πλοία που κάνουν τις σεισμικές έρευνες, ώστε να αρχίσουμε να λαμβάνουμε δεδομένα. Τα στοιχεία αυτόματα στέλνονται στη βάση δεδομένων μέσα στο Sanko Swift. Η καταγραφή γίνεται άμεσα μέσα από υπερσύγχρονα όργανα. Σε αυτόν τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στο πλοίο, οι εξειδικευμένοι επιστήμονες συγκεντρώνουν εκατομμύρια δεδομένα μέσα από τις ειδικά προκαθορισμένες διαδρομές του πλοίου. Παράλληλα, αυτά τα δεδομένα αποστέλλονται στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας για την τελική ανάλυση τους. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, το πλοίο μπορεί να κάνει εκ νέου μια καταγραφή και να αλλάξει πορεία. Μπορεί να πάρει μέχρι 60 άτομα προσωπικό επάνω, συμπεριλαμβάνονται σκάτω πλήρωμα του πλοίου, αλλά και όλοι οι επιστήμονες. Το πλοίο έχει μήκος 96 μέτρα και πλάτος 23. Κατασκευάστηκε το 2013 όταν και βρέθηκε για πρώτη φορά στην θάλασσα. Διαθέτει βοηθητικό σκάφος για επιβίβαση και αποβίβαση, ενώ υπάρχει και χώρος προσγείωσης και απογείωσης ελικοπτέρων, γιατί λειτουργεί σε συνθήκες ανοιχτής θάλασσας. Και έρχεται και προχωράει άμεσα σε δυσδιάστατες έρευνες, πολύ πυκνές, ώστε να αμέσως μετά και εφόσον, δούμε ότι πραγματικά υπάρχει ενδιαφέρον, να προχωρήσουν σε δοκιμαστική γεώτρηση. Η ίδια εταιρεία το 2012 έχει συλλέξει αντίστοιχα δεδομένα για πιθανά κοιτάσματα υδρογονανθράκων, χαρτογραφώντας τότε την περιοχή.